Ένα παιχνίδι με δύο εικόνες θα λέγαμε, ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά νευρικό με λάθη και ένα δεύτερο ημίχρονο που λειτουργήσαν όλα καλά και αποτελεσματικά. Τι έφτεξε για το πρώτο και πώς προήλθε το δεύτερο? Sí, es normal cuando tenés un equipo con algunos jugadores nuevos, jóvenes. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό από μια άποψη, από το γεγονός ότι υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές, αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές. Muchos partidos que merecimos más, no lo conseguimos. Σε πάρα πολλά παιχνίδια στα οποία αξίζαμε ξεκάθαρα την νίκη, δεν καταφέραμε να το πετύχουμε με βάση την απόδοση που είχαμε. Και los jugadores pierden un poco esa confianza. Και μερικές φορές από τη στιγμή που μιλάμε για μια ομάδα με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, αν το βλέπουν αυτό, χάνουν λίγο την αυτοπεποίθησή τους, μπορούμε να πούμε. Igual en los primeros minutos que el equipo no jugó, estuvo un poco nervioso. Όπως παραδείγματος χάρη είδαμε στο σημερινό αγώνα, η ομάδα μπήκε με μια νευρικότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Trabajamos bien en tres cuartos campo y el equipo rival no nos creó ocasiones. Από εκεί πέρα, ωστόσο, πήραμε δύναμη από το γεγονός ότι στο αμυντικό μας κομμάτι, ο αντίπαλος όταν είχε την μπάλα και την κυκλοφορούσε στα 2 τρίτα του γηπέδου, αδυνατούσε να βγάλει ευκαιρίες απέναντι σε εμάς και αυτό σίγουρα μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Και con el tiempo y la llegada del gol, el equipo se soltó y pudo jugar. Από εκεί και πέρα, όταν στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνεις και καταφέρνεις και πετυχαίνεις ακόμα παραπάνω γκολ, σίγουρα μετά απελευθερώνεται και η υπόλοιπη ομάδα. Μπορείς να κρατήσεις με μεγαλύτερη ευκολία την μπάλα στα πόδια σου και τότε σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Αυτός είναι ο δρόμος. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά για να βελτιωθούμε, γιατί πάντα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Πόσο σημαντικό είναι ότι αυτά τα γκολ προήλθαν τα 4 από τα 5 από ποδοσφαιριστές που τους έλειπε το τελευταίο διάστημα να σκοράρουν. Sí, son momentos del juego, siempre pasa, siempre hay rachas de juego. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Υπάρχουν κάποιες στιγμές οι οποίες πετυχαίνουν και κάποιες άλλες οι οποίες δεν πετυχαίνουν. Lo importante para que ellos puedan marcar gol, tenemos que tener oportunidad. Για μένα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξαναλέω, το πιο σημαντικό δεν είναι να πετυχαίνεις τα γκολ, αλλά να μπορείς σταθερά να δημιουργείς αρκετές ευκαιρίες, γιατί αν το κάνεις αυτό, ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα η μπάλα θα σε επιβραβεύσει. Y sin oportunidad es difícil hacer gol. Και αυτό γιατί χωρίς ευκαιρίες γκολ δεν μπορείς να πετύχεις. Είμαστε στο Γενάρη, τελειώνει. Πολλή συζήτηση γίνεται για τις μεταγραφές. Έχουν έρθει 3 νέοι ποδοσφαιριστές, ο Καγκάβα, ο Μπάμπα και ο Μπράντονιτς. Ποιο είναι το σχέδιο για την σταδιακή ή άμεση ένταξή τους στην ομάδα? Sí, como han dicho, seguramente ahora no se puede hacer fichajes. Όπως είπατε και εσείς, αυτές είναι οι νέες μεταγραφές οι οποίες έχουμε. Llegaron jugadores nuevos prestados. Έχουν έρθει από την, μπορούμε να πούμε, και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι δανεικοί. Και tenemos que verlo cómo están. Οπότε εμείς από τη δική μας πλευρά πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Esperemos que puedan, sabemos que Kagawa está sin ritmo de partido. Ξέρουμε σίγουρα, παραδείγματος χάρη, ότι ο Καγκάβα του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Lo mismo con el otro jugador también. Το ίδιο και με τους άλλους ποδοσφαιριστές. Y tratar de trabajar, hacer un plan de trabajo para que estén lo antes posible para ayudar al equipo. Οπότε θα προσπαθήσουμε με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε να φτιάξουμε ένα πλάνο για να μπορέσουμε να τους εντάξουμε στην ομάδα και να μπορέσουν να τη βοηθήσουν την ομάδα όσο να το γίνεται γρηγορότερα. Κλείνοντας, αναφερόμενος στον Καγκάβα, γιατί εκείνος στη συνέντευξή του είπε ότι ο λόγος που τον έπεισε να έρθει στον ΠΑΟΚ ήταν η συνομιλία με τον κύριο Γκαρσία. Τι του είπατε και πώς σκοπεύετε να τον αξιοποιήσετε αγωνιστικά? Hablamos de fútbol. Ουσιαστικά μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο. Yo también llegué con 31 años acá. Και εγώ όταν έφτασα εδώ πέρα ήμουν 31 χρονών. Y tiene que, lo que pienso yo que tiene que recuperar las ganas de jugar al fútbol, que es lo principal. Και αυτό το οποίο ήθελα ουσιαστικά να κάνω εδώ πέρα είναι να βρω ξανά αυτή την όρεξη και το πάθος για το ποδόσφαιρο. Trabajaremos en eso para que esté lo antes posible, que esté mejor. Και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε και με τον ποδοσφαιριστή, να δουλέψουμε μαζί του για να τον φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να τον γίνεται γρηγορότερα. Y despertarle ese jugador que tiene todavía. Και να του βγάλουμε, αυτό που έτσι, αυτό την ποδοσφαιρική ποιότητα που όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει.